και φίλοι, έχουμε ξανά το Χάρη Βασιλιάδη, τον αγαπημένο μας, για μένα είναι και φίλος, κλινικό ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή. Χάρη μου, καλώς όρισες ξανά στο κανάλι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και γεια στους ακροατές, τις ακροάτριες. Έχουμε μια επιστολή, Χάρη μου. Καλησπέρα, Θέκλα μου, και σε ευχαριστούμε για όλα όσα κάνεις καθημερινά για τόσους ανθρώπους. Ένα θέμα που δεν συζητείτε πολύ και θα ήθελε πολύ να κάνετε σε vlog με το Χάρη μας, είδες ο κόσμος σας αγαπάει και λέει με το Χάρη μας, είναι το πώς κάνει coming out ο γονιός στο παιδί του. Αν χρειάζεται, γιατί να κάνει, να μην κάνει, πώς, πότε, συνέπειες κτλ. Βέβαια, φαντάζομαι ότι αυτή η αποκάλυψη πρέπει να γίνει σε στάδια. 1. Πρώτο, ο γονιός να αποδεχτεί τον εαυτό του. 2. Να μιλά πάντα ανοιχτά στο παιδί για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή της από όταν το παιδί είναι ακόμα σε μικρή ηλικία και πιο ειδικά για θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, συμπεριλαμβανομένου ότι κάποιοι άνθρωποι ανεξαρτήτως του φίλου τους ερωτεύονται γυναίκες, κάποιοι ερωτεύονται άντρες κλπ. Για τα επόμενα στάδια, ίσως μπορείτε να διαφωτίσετε εσείς καλύτερα το κοινό. Είναι θέμα που δεν συζητείται γενικά, όμως είναι μια αλήθεια με την οποία ζούμε πολλοί γονείς. Ότι ίσως μας απορρίψει κάποτε το ίδιο μας το παιδί εξαιτίας του σεξουαλικού μας προσανατολισμού. Θεωρώ πως είναι θέμα εξίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο, με το coming out των παιδιών προς το γονιό. Δηλαδή, το να κάνει coming out ο γονιός προς το παιδί είναι εξίσου σημαντικό, αν όχι και πιο σημαντικό. Ευχαριστώ ξανά και τους δυο σας για την αγάπη σας στον άνθρωπο. Ιστερόγραφο, σας χρειαζόμαστε. Πώς χρειάζεται το φως ένας δρόμος σκοτεινός, και αυτός ο δρόμος είναι η ψυχή του καθενός από εμάς που ψυχοθεραπευόμαστε, ψυχοεκπαιδευόμαστε, που έχουμε μια ψυχή που ψάχνει τους κατάλληλους φάρους ώστε να φωτιστεί, να εκφραστεί και να υπάρχει ελεύθερη. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια και στη δική σου συνεχή αναζήτηση φωτός. Χάρη μου, είναι πολύ ωραία επιστολή αυτή. Ωραία. Ναι. Και θα σου δίνω το μικρόφωνο. Καταρχήν να ευχαριστήσω τη φίλη για την επιστολή. Όντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρουσα η επιστολή. Θα ήθελα να πω στη φίλη και σε όλους τους ΛΟΑΤ γονείς ότι το σημείο εκκίνησης πριν αποφασίσει κάποιος ή κάποια, κάποιος γονιός θέλει να κάνει coming out ή όχι στο παιδί του, είναι ο ίδιος ο γονιός. Και εδώ μιλώ για να αποδεχτεί ο ίδιος τη σεξουαλική του ταυτότητα, το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις στη φίλη ή σε όλους τους γονείς ΛΟΑΤ που μας ακούνε, που σκέφτονται να κάνουν coming out στο παιδί τους. Λοιπόν, κάνεις ηλεσκόπημα πράγματα έτσι ώστε οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι δεν είσαι γκέι, η λεσβία, η bisexual, τι είδους πράγματα. Πιστεύεις ότι οι λεσβίες ή οι ομοφιλόφιλοι μπορούν να επηρεάσουν τους άλλους να γίνουν ομοφιλόφιλοι? Πιστεύεις ότι κάποιος μπορεί να σε επηρεάσει για να αλλάξει το σεξουαλικό σου προσανατολισμό? Πώς θα αισθανόσουν αν το παιδί σου είναι γκέι ή λεσβία? Υπάρχουν θέσεις εργασίας ή επαγγέλματα που πιστεύεις ότι οι ομοφιλόφιλοι και οι λεσβίες πρέπει να απαγορεύονται να έχουν? Θα πας σε έναν γιατρό τον οποίο ξέρεις ή πιστεύεις ότι είναι ομοφιλόφιλος ή λεσβία? Έχεις γελάσει ποτέ ή έκανες κακόγουστα αστεία για ΛΟΑΤ ανθρώπους? Λοιπόν, αν έχεις απαντήσει ναι στις πιο πολλές ερωτήσεις, αν έχεις απαντήσει ναι στις πιο πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να τα βρεις με τον εαυτό σου και να αποδεχτείς εσύ πρώτα το σεξουαλικό σου προσανατολισμό. Δηλαδή, αυτό το ερωτηματολόγιο είναι ένας τρόπος ανίχνευσης της ομοφοβίας? Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον, α. Χάρη, άσε με να σταθώ λίγο εδώ, εντάξει. Μου άρεσε πάρα πολύ το ερωτηματολόγιο. Λες ότι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ή κάνει σκόπιμα πράγματα ώστε να πιστεύουν οι άλλοι ότι δεν είναι γκέι, μπορεί να είναι ή μάλλον είναι ομοφοβικός ο ίδιος. Πολύ σωστά. Μιλάμε για εσωτερικευμένη ομοφοβία. Σωστά, ναι. Δηλαδή είμαι ο ίδιος γκέι και παρόλα αυτά είμαι ομοφοβικός. Μπορείς να δώσεις έναν ορισμό του ομοφοβικού, το λέει και η λέξη φυσικά. Ναι. Ομοφοβικός είναι ο ίδιος που φοβάται τον όμοιο. Δηλαδή είναι από το όμοιος και φόβος, φοβάται τον, πώς το λέμε, το σεξουαλικό του προσανατολισμό, δηλαδή να έρχεται από άτομα του ίδιου φύλου. Δηλαδή η ομοφοβία είναι το να μην αποδέχεσαι ότι υπάρχει ομοφιλοφιλία και το θεωρείς κάτι κακό και να φοβάσαι την ομοφιλοφιλία στην ουσία. Πολύ σωστά. Και η δεύτερη ερώτηση,
αν πιστεύεις ότι οι λεσβείς οι ομοφιλόφιλοι μπορούν να επηρεάσουν τους άλλους να γίνουν ομοφιλόφιλοι, ένας ομοφοβικός άνθρωπος το πιστεύει αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος το πιστεύει γιατί πιστεύει ίσως ότι γίνονται οι ΛΟΑΤ, γίνονται οι ομοφιλόφιλοι λεσβείες, οι bisexual, ενώ δεν γίνονται. Είναι, οι έρευνες έχουν δείξει ότι γεννιούνται, γεννιέται κάποιος ομοφιλόφιλος. Και όχι μόνο οι έρευνες, αλλά και η εμπειρία εκατομμύριων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το 10% του πληθυσμού που γεννιέται με ομοφιλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό το γνωρίζει εκ πείρας ότι δεν γίνεσαι, γεννιέσαι. Το ερώτημα, αν υπάρχουν θέσεις εργασίες ή επαγγέλματα που πιστεύεις ότι πρέπει να απαγορεύεται να έχουν οι λεσβείες και οι ομοφιλόφιλοι, αυτό είναι πάλι ομοφοβικό η ένδειξη. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι δεν μπορεί μία νηπιαγωγός να είναι λεσβία ή ένας νηπιαγωγός να είναι γκέι, για παράδειγμα. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Αυτό είναι έναν είδος ρατσισμού, θα έλεγα. Έναν είδος, συγγνώμη, πώς το λέμε, διακρίσεις. Είναι μια διάκριση. Ότι επειδή κάποιος είναι ομοφιλόφιλος ή λεσβία, δεν είναι ικανός ή δεν έχει τα προσόντα να κάνει ένα συγκεκριμένο. Είναι προκατάληψη, κοινωνική προκατάληψη. Ναι. Ότι το να είσαι ομοφιλόφιλος σε καθιστά κακόν άνθρωπον που μπορεί να χρησιμοποιήσεις το επάγγελμα σου για να κάνεις κάτι κακό. Μάλιστα. Ενώ βλέπουμε κοινωνική διάκριση. Ναι. Ενώ βλέπουμε στο εξωτερικό, για παράδειγμα, ο πρόεδρος του Λουξεμβούργου είναι ομοφιλόφιλος, είναι παντρεμένος, έχει σύντροφο. Η πρόεδρος της Φιλανδίας επίσης είναι λεσβία, είναι κόρη από δύο λεσβίες μαμάδες. Η πρόεδρος της Φιλανδίας επίσης είναι λεσβία. Ο πρόεδρος, συγγνώμη, ένας σύμβουλος, νομίζω οικονομικός σύμβουλος του Μητσοτάκη στην Ελλάδα είναι γκέι και έκαμε coming out. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι διάσημοι, σημαντικοί και στην ιστορία. Το 10%. Εφόσον το 10% των ανθρώπων που γεννιούνται με ομοφιλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό, εννοείται ότι το 10% των διασύμων θα είναι ομοφιλόφιλοι, το 10% των δασκάλων θα είναι ομοφιλόφιλοι. Γιατί πρέπει να καταλάβουν το πράγμα. Και γίνον το οποίο είναι έτσι πολλά ενδιαφέρον. Και εφαρμόζει ακριβώς αυτό που λέει η φίλη, που ρωτάει η φίλη και το θέμα της σημερινής συζήτησης, είναι ότι επειδή οι προηγούμενες γενιές ζούσαν σε μια κοινωνία πλήρως ομοφοβική και ήταν και ήδη πλήρως ομοφοβική, έχουμε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι, αλλά έχουν επιλέξει ή έχουν αναγκαστεί να επιλέξουν να ζουν στην ντουλάπα. Δηλαδή, αρκετοί γονείς, μιλάμε τώρα και για γονιούς που είναι 70 χρόνων και 80 χρόνων. Mm-hmm. Αρκετοί γονείς ήταν ομοφιλόφιλοι, το καταπίεσαν, είτε το καταπίεσαν και πίεσαν τον εαυτό τους να παντρευτεί ένα άτομο του αντίθετου φύλου, είτε έκανε ένα κάμω βιτρίνα και έκαναν στο περιθώριο, στα κρυφά την ερωτική τους ζωή. Οπότε τα παιδιά σήμερα δεν... Μιλώ τώρα, όταν λέω τα παιδιά σήμερα, είναι τα παιδιά στην ηλικία των δικών μου των παιδιών. Τα παιδιά που είναι 20 ετών, 30 ετών, είναι οι νέοι άνθρωποι, δεν γνωρίζουν σχεδόν κανένα γονιό ομοφιλόφιλο. Οπότε, τούτο βοηθάει και σε αυτήν την κοινωνική προκατάληψη, ότι δεν υπήρχαν ομοφιλόφιλοι προηγουμένως και τώρα είναι η νέα μόδα να έχει ομοφιλόφιλους και φταίει η τηλεόραση και φταίνει οι διαφημίσεις και φταίει η Θέκλα και φταίει ο Χάρης και φταίει ο ένας και φταίει ο άλλος που μιλάνε τώρα για την ομοφιλοφιλία και προσπαθούν να εξαπλώσουν αυτήν την κακία, αυτόν τον λαθασμένο τρόπο ζωής, γιατί δεν υπήρχε προηγουμένως. Το γεγονός ότι δεν ήταν ορατός αυτός ο τρόπος ζωής δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε. Θα ήθελα να πω εδώ, Θέκλα μου, ότι σίγουρα η κοινωνία έχει προχωρήσει τον τελευταίο αιώνα όσον αφορά την αποδοχή του διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού. Ωστόσο, παρά τις καινοτομίες, τις αναγνωρίσεις, η σημερινή μας κοινωνία εξακολουθεί να είναι αρκετά ετεροσεξιστική, ικανή να απεικονίσει την ομοφιλοφιλία ή αμφιφιλοφιλία ως αποκλίνουσες απέναντι στην νόρμα, το οποίο τούτο το πράγμα τροφοδοτεί το μίσος εκείνων που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει τη μη παθολογική τους φύση. Και βασικά από την παιδική ηλικία ή ακόμα και από τα πρώτα εφηβικά χρόνια, ειδικά στην Κύπρο, που είμαστε μια ομοφοβική κοινωνία, τα παιδιά υποβάλλονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το σχολείο, την ίδια την οικογένεια, στην ιδέα ότι το διαφορετικό είναι λάθος,
Και επομένως η ομοφιλοφιλία πρέπει να θεωρηθεί αφύσικη. Και στη σημερινή κοινωνία, στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες, εξακολουθούν να εμφανίζονται φαινόμενα στιγματισμού των ατόμων ΛΟΑΤ. Και θα πάω πίσω πάλι το που είπαμε πριν, την εσωτερική ομοφοβία, που αναφέρεται στο σύνολο όλων των αρνητικών συναισθημάτων και συμπεριφορών που μπορεί να αισθάνεται κάποιος ΛΟΑΤ απέναντι στην ομοφιλοφιλία του και στα μη ετεροφιλόφιλα άτομα, τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εσωτερικευμένη ομοφοβία να αντιπροσωπεύονται από χαμηλή αποδοχή του εαυτού, που πολλές φορές παίρνει τη μορφή μίσους, αισθήματα αβεβαιότητας, κατωτερότητας και ντροπής. Μάλιστα. Και το τελευταίο πράγμα που έκανε εντύπωση στο ερωτηματολόγιο σου για τη μέτρηση της ομοφοβίας είναι: έχεις γελάσει ποτέ ή έκανες κακό που στα αστεία γελοάτ? Τα αστεία που λέμε ή τα αστεία με τα οποία γελάμε λένε πολλά και για τις πεπιθήσεις μας. Πολύ σωστά. Πολύ δηλαδή, είναι ένδειξη ομοφοβίας να κάνεις προσβλητικά και κακόγουστα αστεία για ανθρώπους ΛΟΑΤ. Μάλιστα. Είναι ένα, πώς το λέμε, μια στρατηγική, θα έλεγα, μια τεχνική, μια στάση ωστόσο το ΛΟΑΤ άτομο να προστατεύσει εισαγωγικά τον εαυτό του όταν βρίσκεται σε μια ομοφοβική παρέα ή όταν στη δουλειά. Πολλοί συναδέλφοι μπορεί να κάνουν ομοφοβικά σχόλια στο στρατό. Σε όλους τους τομείς υπάρχουν ομοφοβικοί άνθρωποι. Έτσι, κάποιες φορές κάποιος ομοφιλόφιλος ΛΟΑΤ προστατεύει σε εισαγωγικά τον εαυτόν του, αλλά κατά βάθος είναι ομοφοβικός ο ίδιος. Και στην ουσία αυτοακυρώνεται ο ίδιος. Δηλαδή, μέσα του ξέρει ότι είναι γκέι και την στιγμή που γελάει με τα σαχλά αστεία, τα κακόγουστα ή τα προσβλητικά ή αυτά που περιέχουν ρητορική μίσος για τους γκέι ανθρώπους, αυτοακυρώνεται την ίδια στιγμή. Άρα, Χάρη μου, αυτό το ερωτηματολόγιο, αν ο ΛΟΑΤ γονιός που το ακούει απαντήσει ναι στις πιο πολλές ερωτήσεις, σημαίνει ότι έχει ο ίδιος εσωτερικευμένη ομοφοβία και πρέπει να αποδεχθεί ο ίδιος πρόεδρος σεξουαλικό του προσανατολισμό και η λύση είναι μία ψυχοθεραπεία. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι καλή λύση. Δουλεύω με αρκετά ΛΟΑΤ άτομα και επίσης μαμάδες οι οποίες έχουν παιδιά και βασικά εν τούτο που κάνουμε, το τι τους λέω είναι πρώτα να βελτιώσουν τη σχέση που έχουν με τον εαυτό τους, να αποδεχτούν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό πριν κάνουν coming out σε άλλους, φίλους, φίλες, οικογένεια ή ακόμα και τα ίδια τους τα παιδιά. Είναι το, πώς το λέμε, το σημείο εκκίνησης. Ναι. Άρα, αν δεν το έχεις αυτόν, κάνε πρώτα αυτόν και μετά το άλλο. Γιατί αν ξεκινήσεις να κάνεις coming out ενώ ο ίδιος έχεις θέματα, έχεις ο ίδιος εσωτερικευμένη ομοφοβία, μόνο ζημιά θα προκαλέσεις στα παιδιά σου. Ακριβώς και στους ίδιους, τους ίδιους των ίδιων των εαυτών τους. Ναι. Χάρη όμως, όταν ένας γονιός, επειδή εσύ νομίζω δεν είσαι γονιός, δεν είσαι ακόμη, δεν έχεις επιλέξει ακόμη να είσαι γονιός. Όταν είσαι γονιός, μπαίνει λίγο σε δεύτερη μοίρα το τι θα κάνεις τον εαυτό σου και τώρα που σκέφτεσαι για το πώς θα χειριστείς τα παιδιά σου, μπαίνει ως πρώτη προτεραιότητα να μην βλάψεις τα παιδιά σου. Πολύ σωστά. Οπότε, πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας βλάπτουμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό πράγμα, η γονεϊκότητα. Και δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δεν το παίρνουν στα σοβαρά. Mm-hmm. Λοιπόν, πες ότι έχει απαντήσει η φίλη αυτό το ερωτηματολόγιο. Νομίζω συγκεκριμένη που έστειλε το email χωρίς να γνωρίζω ποια είναι. Από αυτά που γράφει δεν μου φαίνεται να έχει ομοφοβία η ίδια ή τέλος πάντων σε ψηλό βαθμό. Και είναι εντάξει. Είναι εντάξει με το πρώτο σκαλί. Μετά. Κοίταξε, θέλω να πω κάτι σημαντικό για να είμαστε δίκαιοι. Mm. Προς τους ΛΟΑΤ. Βασικά, οι γονείς ΛΟΑΤ έχουν λιγότερες επιλογές να είναι ανοιχτοί σχετικά με το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Οι ΛΟΑΤ χωρίς παιδιά έχουν επιλογή να αποφασίσουν πότε και σε ποιο θα κάνουν coming out. Μπορεί να είναι εντελώς έξω από την ντουλάπα, ίσως το ξέρει όλη η οικογένεια τους, οι φίλοι τους κλπ. Ή τα περισσότερα άτομα που γνωρίζουν, πιθανώς να το ξέρουν, αλλά δεν το συζητούν. Κάποιοι επίσης μπορεί να πιστεύουν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους είναι προσωπικός και ιδιωτικός και μπορεί να επιλέξουν με ποιον μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες. Και επίσης πολλές λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, bisexual ζουν ευτυχισμένα σε αυτήν την γκρίζα ζώνη. Έχουμε συζητήσει και στο προηγούμενο μας βίντεο, Χάρη, ότι δεν είναι ανάγκη να κάνεις coming out, δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να κάνει coming out και ότι θα ήταν ιδανική μια κοινωνία που δεν θα χρειαζόταν να ενημερώνει τον κόσμο για το σεξουαλικό σου προσανατολισμό, δεν θα ήταν σημαντικό. Μάλιστα. Όπως και κάποιος ετερόφιλόφιλος δεν θα πει «Θέλω να σου πω κάτι, αλλά να μην το πείστε κανένα, είναι straight». Είναι το πράγμα, γιατί ας πούμε κάποιος...
Ο γιος μου έκαμε coming out με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ωραία. Θέλω να σου πω κάτι, αλλά μην παρεξηγήσεις. Θέλω να με πεις ότι θα με αγαπάς το ίδιο. Okay. Είμαι straight, λέει μου. Θα είσαι εντάξει με αυτό. Θέλοντας να τονίσει το γεγονός ότι, ότι είναι αδικία ότι μια μητέρα η οποία δεν έχει ομοφοβία καθόλου, πραγματικά, εγώ είπε το, για μένα η ομοφοβία είναι κάτι άγνωστο. Ίσως είχα μικρότερη και το έχω καταπολεμήσει στην πορεία, δεν έχω πλέον. Μάλιστα. Και μου λέει, είναι άδικο παιδιά τα οποία είναι ομοφυλόφιλα τους γεννήσει μια μητέρα που είναι ομοφοβική και εσύ που δεν είσαι να γεννήσεις παιδί που είναι straight. Αλλά του λέω, είναι πιθανότητες. Είναι 1 στα 10. Είναι πιο πιθανό να πέσει το 9, το 9 στα 10 παρά το 1 στα 10. Αλλά η ευθύνη μου λέει, ελπίζω να με αγαπάς το ίδιο, ελπίζω. Και να πάμε πίσω στους γονείς ΛΟΑΤ. Βασικά όλα είναι εύκολα. Μέχρι που μια μέρα τα παιδιά μπαίνουν στη ζωή τους. Okay. Και εκεί αρχίζουν τα εύκολα ή τα δύσκολα για κάποιους. Και ήθελα να πω κάτι άλλο σημαντικό. Ποιον ήρθε πρώτον? Για παράδειγμα, γνώριζες ότι ήσουν γκέι πριν αποκτήσεις παιδιά? Τα παιδιά σου είχαν γεννηθεί σε ετεροφιλόφιλη σχέση πριν ανακαλύψεις ότι ήσουν γκέι? Υιοθέτησες, είσαι θετός γονέας, είσαι bisexual και τα παιδιά σου είχαν γεννηθεί όταν ήσουν με έναν σύντροφο του αντίθετου φύλου? Έχουν γεννηθεί τα παιδιά σου ενώ ήσουν άγαμοι, π.χ. με εξωσωματική γονιμοποίηση, με δότη? Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Χωρίς να είμαι σίγουρη, Χάρη, νομίζω ότι η φίλη που έστειλε την επιστολή, αν κατάλαβα καλά, έκανε παιδί μέσα σε γάμο με άνδρα, χώρισε μετά και στη ζωή της υιοθετεί μια ομοφιλοφιλική στάση ζωής. Δεν είμαι σίγουρη. Τώρα, και επειδή είχα και μια παλιότερη επιστολή, αυτή που σου είπα ότι δεν την είχα κάνει και τώρα δεν διάβασα όμως γιατί είναι κάτι παρόμοιο. Ήταν μια κυρία αυτή η οποία έλεγε ότι ήμουν ομοφιλόφιλη, καταπίεσα την ομοφιλοφιλία μου, παντρεύτηκα άνδρα γιατί πίστευα ότι θα μπορούσα να αλλάξω. Έχω κάνει 2 παιδιά. Χωρίσαμε με τον πρώην σύζυγο με καλούς όρους. Ο πρώην σύζυγος γνωρίζει ότι είμαι ομοφιλόφιλη και ότι είμαι ερωτευμένη με γυναίκα τώρα και θέλω να συγκατοικήσω με τη νέα μου σύντροφο και πώς το λέω στα παιδιά μου. Αυτό ήταν η κοινή επιστολή. Νομίζω κάποιος ο οποίος το γνωρίζει ότι είναι ομοφιλόφιλος και συνειδητά κάνει παιδί με εδώ ότι είμαι υιοθεσία, είναι πιο εύκολο για αυτό να το διαχειριστεί παρά κάποιος ο οποίος στη διαδικασία του να βρει τον εαυτό του έχει κάνει και παιδιά. Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό, πολύ σωστό. Σίγουρα είναι πιο εύκολο για κάποιον που το γνωρίζει παρά να κάνει παιδιά και μετά να το μάθει. Ναι, γιατί τα παιδιά γεννιούνται στην περίοδο της γκρίζας ζώνης, που λες και εσείς, της αβεβαιότητας. Μάλιστα. Οπότε, στην περίπτωση, ας πάρουμε αυτή την περίπτωση, Χάρη, την περίπτωση του ότι κάποιος γονιός έχει κάνει παιδί σε γάμο ετεροφιλοφιλικό, έχει τελειώσει αυτός ο γάμος, προχωρώντας την αυτοανακάλυψη του, αυτός ο άνθρωπος αποδέχεται την ομοφιλοφιλία με την οποία έχει γεννηθεί και προχωρεί στο να ζήσει τη ζωή με ένα πρόσωπο του ίδιου φύλου. Και θέλει να μιλήσει, τι κάνει, πώς το λέει στα παιδιά του? Λοιπόν, καταρχήν πριν το πει, πριν το πει ή δεν το πει, θα πρέπει να σκεφτεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αν κάνει coming out στο παιδί του. Okay. Και υπάρχουν πολλοί γονείς που είναι συγχυσμένοι και είναι σαν να παίρνουν μια μαργαρίτα και αρχίζουν να την μαδούν, να το πω, να μην το πω, να το πω, να μην το πω, να το πω, να μην το πω. Και θα ήθελα να μιλήσω για τα πλεονεκτήματα, τα οποία αυτά προέρχονται από έρευνες. Δεν είναι κάτι που λέω εγώ, είναι από έρευνες που έχουν γίνει με ΛΟΑΤ, σε ΛΟΑΤ γονείς, δηλαδή ερωτηματολόγια, και με ερωτήσεις, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις με παιδιά ΛΟΑΤ. Λοιπόν, το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι τα παιδιά, και τώρα μιλώ στους ΛΟΑΤ γονείς, τα παιδιά σου θα σε έχουν ως πρότυπο γονιού που είναι αληθινός στον εαυτόν του, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν οι άλλοι. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι τα παιδιά σου θα δουν ότι απαιτεί σεβασμό. Τρία, θα είσαι ένα μοντέλο αυτοσεβασμού και δύναμης ενάντια στην προκατάληψη. 4. Τα παιδιά σου θα μαθαίνουν ότι το να είσαι κάποιος διαφορετικός δεν είναι κακό, αρκεί να σκέφτεσαι τους άλλους. Και 5. Τα παιδιά σου θα μάθουν ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη ανθρώπων και το να είσαι αυτός που είσαι είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Μάλιστα.
Υπάρχουν πράγματα όμως τα οποία φοβίζουν ένα ΛΟΑΤ γονιό να μιλήσει στο παιδί του. Τι μύθοι, ποια στερεότυπα μπορεί να υπάρχουν στην κοινωνία μας που να σε κάνουν να σκέφτεσαι, να λες... Ναι. Τι κυριαρχούσες κοινωνικές απόψεις για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλοί μύθοι και στερεότυπα σχετικά με ΛΟΑΤ γονείς. Κάποιοι από αυτούς είναι ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με γονείς του ίδιου φύλου δεν έχουν πρότυπα του αντίθετου φύλου. Αυτό είναι ένα σωστό το πράγμα όμως. Δεν είναι σωστό. Οι γυναίκες που είναι μόνες τους δεν είναι αρκετά δυναμικές για να μάθουν τα παιδιά τους να πειθαρχούν. Άρα χρειάζεται ένας άντρας για να τα μάθει. Καλό πέτους να πάνε να ρωτήσουν αν έρχομαι. Σύριους, σοβαρά τώρα όμως, α. Ναι, οι γυναίκες που είναι μόνες τους είναι αρκετά δυναμικές για να μάθουν το παιδί να πειθαρχούν. Ναι. Μεγάλη βλακεία τούτη άποψη. Δεν έχει να κάνει με το φίλο, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Τον γονιό, αν ο γονιός που διαπαιδαγωγεί τα παιδιά είναι ένας άνθρωπος που έχει ολοκληρωμένη προσωπικότητα και μπορεί να οριοθετήσει τον εαυτό του, μπορεί να οριοθετήσει και τα παιδιά του. Mm-hmm. Και επίσης αυτό που λέει ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με γονείς του ίδιου φίλου, δεν έχουν πρότυπα του ίδιου φίλου, είναι μεγάλη βλακεία. Εγώ προσωπικά έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου μόνη μου, χωρίς σύντροφο. Και τα παιδιά μου έχουν επιλέξει από μόνοι τους πρότυπα του αντίθετου φίλου, τον πατέρα μου, το θείο τους από την πλευρά του πατέρα τους, τον αδερφό μου. Δηλαδή επέλεξαν από μόνοι τους ότι εγώ, μένα μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που λειτουργεί ο παππούς ή μου αρέσει ο τρόπος που λειτουργεί ο θείος. Και ήταν στη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Μεγάλη φυλακή είναι το πράγμα. Δηλαδή, μια γυναίκα που είναι ετεροφιλόφιλη και είναι παντρεμένη με άνδρα και πεθάνει ο άνδρας της, σημαίνει ότι το παιδί της είναι καταδικασμένο, ότι δεν θα έχει πρότυπο ορθό. Mm-hmm. Και άμα πάμε και λίγο πίσω και να σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι, η φυσική κατάσταση του άνθρωπου δεν είναι να ζει σε οικογένειες, είναι να ζει σε φυλές. Mm-hmm. Δηλαδή, γεννιούνται τα παιδιά σε μια φυλή στην οποία έρχονται σε επαφή με όλους τους ενήλικες. Και άνδρες και γυναίκες, τότε να καταλάβουμε ότι μεγάλη βλακία ήταν το πράγμα. Mm-hmm. Επίσης, ένα παιδί δεν μπορεί να πάει στο σχολείο και να έχει ένα δάσκαλο που είναι ένα ανδρικό πρότυπο. Ακριβώς. Ή ένα παιδί που μεγαλώνει με δύο άνδρες. Δεν μπορεί να έχει μια δασκάλα, να έχει μια οικογενειακή φίλη, να έχει μια θεία, μια γιαγιά. Πόσα παιδιά μεγαλώνουν με γιαγιάδες, με παππούδες, και δεν μεγαλώνουν με τους γονείς. Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλώς να ευρεάζουμε τα κοινωνικά στερεότυπα. Καταλαβαίνω. Το οποίο μου είσαι γραμμένο είναι να πάθω πελάρα. Ναι, κοίταξε. Ένας άλλος μύθος λένε ότι οι ομοφιλόφιλοι είναι παιδεραστές. Το μεταξύ βρήκα στατιστικές από την Αμερική και 90% των παιδεραστών είναι ετεροφιλόφιλοι. Ναι, χάρη μου, γιατί επειδή 90% των ανθρώπων είναι ετεροφιλόφιλοι, έτσι και 90% των παιδεραστών θα είναι ετεροφιλόφιλοι. Εσύ είδες πιθανότητες που έχει ένας straight είναι παιδεραστής, έχει και ένας gay είναι παιδεραστής. Mm-hmm. Τούτο είναι το πράγμα, το ότι η ομοφιλοφιλία λανθασμένα και προκλητικά και με κακία και με μίσος συνδέεται με την παιδοφιλία και συνδέεται και μάλιστα και με άλλα πράγματα, με τη χτινοβασία. Δηλαδή, μιλάμε για εγκλήματα τούτα. Δηλαδή, το να βάζεις την ομοφιλοφιλία μου είναι μια φυσική κατάσταση. Είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός με τον οποίο γεννιέται ένας άνθρωπος. Ερωτεύεται ανθρώπους του ίδιου φύλου. Αγαπά άνθρωπος του ίδιου φύλου. Να το βάζεις στην ίδια θέση με την παιδοφιλία που μιλούμε για ποινικό αδίκημα, που μιλούμε για αφύσικη πράξη η παιδοφιλία, που μιλούμε για αρρώστια ψυχική και με τη χτινοβασία που επίσης δεν πρόκειται για φυσική κατάσταση, είναι τραγικό. Και μάλιστα είχα διαβάσει κάποιες ομοφοβικές δηλώσεις σε κάποιου πολιτικού πριν 7-8 χρόνια που τα είχε βάλει στο ίδιο. Mm-hmm. Ανομαλίες λαλή. Ανομαλία με ένα, ανομαλία δύο, ανομαλία τρία. Δεν είναι ανομαλία η ομοφιλοφιλία. Είναι φυσική κατάσταση που αφορά το 10% του πληθυσμού. Έχεις 10 ανθρώπους, το πιο πιθανό είναι ένας από αυτούς να είναι γκέι. Έχεις 100 ή 10. Έχεις 1000 ή 100. Έτσι είναι. Και worldwide. Και παγκοσμίως, όχι μόνο στην Κύπρο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Επίσης, κάτι άλλο, τα παιδιά των ΛΟΑΤ θα καταλήξουν να είναι ομοφιλόφιλοι. Καμία σχέση. Δεν είναι σχέση. Αν έχουν το γονίδιο, θα είναι μάνα μου. Αν δεν το έχουν, δεν θα είναι. Ναι. Είπες προηγουμένως, μιλούσες για την πρόεδρο του Λουξεμβούργου και είπες στην αρχή. Είναι ο πρόεδρος του Λουξεμβούργου. Είναι μια κοπέλα που λες ότι είναι γεννημένη από δύο μητέρες. Αυτή η κοπέλα είναι γεννημένη από δύο μητέρες με δότη και η ίδια δεν είναι ετεροφιλόφιλη ίδια, ναι. Ετεροφιλόφιλη. Στις ίδιες πιθανότητες που έχει το παιδί δύο straight γονιών να βγει gay, ακριβώς
τις ίδιες πιθανότητες είχε το παιδί δύο γκέι γονιών να βγει γκέι, τις ίδιες πιθανότητες που είχε να βγει straight κλπ. Δεν αλλάζει κάτι. Mm-hmm. Και δεν γνωρίζουμε για την κληρονομικότητα στην ομοφιλοφιλία, αν είναι κατευθείαν κληρονομικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί παρατηρούνται και κάποιες οικογένειες straight γονέων. Εγώ γνωρίζω αρκετές τέτοιες οικογένειες. Straight γονέων, καρά straight γονέων. Εγώ έτσι παρουσιάζουν τουλάχιστον. Mm-hmm. Είναι. Οι οποίοι μπορεί να έχουν τρία παιδιά και τα δύο είναι ομοφιλόφιλα. Ακριβώς. Ξέρω περιπτώσεις στην Κύπρο που και ο αδελφός και η αδελφή είναι ομοφιλόφιλοι. Οπότε, αν αυτό δεν έρθει να μιλήσει για το γενετικό παράγοντα, τι άλλο θα μιλήσει. Mm-hmm. Και μπορεί όντως οι γονείς που τους έχουν γεννήσει οι ίδιοι να είναι straight, αλλά λέμε στην Κύπρο το παιδί παίρνει από 7 γενιές. Mm-hmm. 7 γενιές πίσω. Δηλαδή, έχοντας μιλήσει χάρη με πολλούς νέους ανθρώπους που είναι ομοφιλόφιλοι μου, έχουν πει, για παράδειγμα, η αδερφή της γιαγιάς μου, μου λέγε μια κοπέλα, δεν είχε παντρευτεί ποτέ. Είχε τα μαλλιά της πολύ κοντά, δεν ντυνόταν θηλυκά, δηλαδή είχε μια συμπεριφορά η αδερφή της γιαγιάς της, η οποία φαινόταν ότι ίσως να ήταν λεσβία γυναίκα, και έλεγαν ότι είναι γεροντοκόρη. Mm-hmm. Είναι απίθανο, μου λέει, αυτή η αδερφή της γιαγιάς μου να ήταν επίσης γκέι και αυτό το γονίδιο να το έχω πάρει κι εγώ. Mm-hmm. Ή μου λέγε ένα άλλο παιδί ότι ο παππούς του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος χαρακτήρας, ότι του άρεσαν πάρα πολύ η μουσική, του άρεσαν πάρα πολύ η τέχνη, χωρίς να σημαίνει ότι του άρεσε η μουσική και η τέχνη είναι γκέι, αλλά τέλος πάντων είχε κάποια χαρακτήρα. Μου έδειχνε και φωτογραφίες του παππού που έδειχναν έναν άνθρωπο έτσι πολύ εξευγενισμένο. Ξαναλέω όμως ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν έχει να κάνει με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Και μου έλεγε, μιλώντας με τον παππού μου, ειδικά στο τέλος της ζωής του, που είχε πάθει και Alzheimer's, του ξέφυγε ότι αγαπούσε ένα γόρι. Και σκέφτω, αυτός ο παππούς παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, τα παιδιά του ήταν straight, ο εγγονός έτυχε να είναι gay. Και επειδή τα gay ζευγάρια συνήθως, όχι συνήθως, πάντα, ενώ αν είναι μεταξύ τους που θα κάνουν παιδί, θα κάνουν παιδί με δότη, είτε δότη σπέρματος, είτε δότη ωαρίων, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να κάνουν παιδιά που έχουν το δικό του σεξουαλικό προσανατολισμό, γιατί μπαίνει και άλλο νεογενετικό υλικό μέσα στην υπόθεση. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, για να συνεχίσω, υπάρχει άλλος μύθος ότι οι ΛΟΑΤ άνθρωποι είναι εγωιστές και άρρωστοι για να μεγαλώσουν παιδιά. Αυτό δεν ισχύει καθόλου. Οι ΛΟΑΤ άνθρωποι μπορεί λόγω του bullying που έχουν δεχθεί μεγαλώνοντας, εάν δεν κάνουν ψυχοθεραπεία, να έχουν κάποιες δυσκολίες ψυχικές όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν δεχθεί bullying. Πάλι αυτό είναι ένας μύθος, θα έλεγα, γιατί τα παιδιά των ΛΟΑΤ ανθρώπων, λέει κάποιος ότι θα περνούν τόσο πολύ bullying ώστε τα παιδιά τους θα είναι μίζερα. Αυτό δεν ισχύει, γιατί το bullying υπάρχει. Αν έχεις διαφορετικά μαλλιά, αν έχεις διαφορετικό χρώμα, αν έχεις διαφορετική θρησκεία, δηλαδή διαφορετικότητα. Αν είσαι πολύ αδύνατος, αν είσαι πολύ ψηλός, αν είσαι πολύ κοντός. Ακριβώς. Αν έχεις μεγάλη μύτη, μεγάλα αυτιά, φορείς γυαλιά. Νομίζω ότι τα παιδιά συσσαγωγικά είναι αρκετά, πώς το λέμε, εκπαιδευμένα να κάνουν bullying. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Δηλαδή, όχι κατά ανάγκη σε παιδί ΛΟΑΤ. Μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, και ένα παιδί που το έχω γεννήσει δύο καρα straight γονείς, πηγαίνοντας στο σχολείο, μπορεί να δεχθεί και ένα σωρό άλλα πράγματα bullying. Οπότε να μην έχουν παιδί ένα ομόφυλο ζευγάρι γιατί θα δεχθεί bullying, ευλακεί, έτσι άλλως τα παιδιά δέχονται bullying. Ναι. Και βασικά είναι τούτα όλα που είπα τώρα είναι στερεότυπα, είναι συγγνώμη, όχι στερεότυπα, μύθι. Είναι μύθι ότι πολλοί ανησυχούν το να μεγαλώνει ένα παιδί με ΛΟΑΤ γονείς θα έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξή του. Και αυτό το ακούω από γονείς ΛΟΑΤ που δουλεύω μαζί τους και συχνά το ότι τους δίνω, κάνω ψυχοεκπαίδευση, δηλαδή τους δίνω κάποια στοιχεία από έρευνες που έχουν γίνει. Για παράδειγμα, η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία λέει ότι δεν υπάρχει επιστημονική ένδειξη ότι η αποτελεσματικότητα των γονέων σχετίζεται με το σεξουαλικό προσανατολισμό των γονέων. Οι ΛΟΑΤ γονείς, όσο και οι ετεροφιλόφιλοι γονείς, παρέχουν υποστηρικτικά και υγιή περιβάλλοντα για τα παιδιά τους. Επίσης, η Καναδική Ψυχολογική Ένωση λέει ότι έχουν κάνει μια ανασκόπηση ερευνών για την ευημερία των παιδιών τους, ανατρέφοντας από γονείς του ίδιου φύλου και του αντίθετου φύλου. Συνεχίζει να δείχνει ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες διαφορές στη ψυχική τους υγεία ή την κοινωνική προσαρμογή τους και ότι οι λεσβείες μητέρες και οι ομοφιλόφιλοι πατέρες δεν είναι λιγότερο κατάλληλοι ως γονείς από ότι είναι οι ετεροφιλόφιλοι.
Υπάρχουν πολλά πράγματα. Επίσης, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής λέει ότι τα γκέι και τα λεσβιακά άτομα, οι λεσβίες, μπορούν να είναι ήδη επιτυχημένοι γονείς. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι δεν υπάρχει τυπική οικογένεια σήμερα. Δηλαδή, αυτό που κάνει μια οικογένεια διαφέρει από παιδί σε παιδί. Μερικά παιδιά, για παράδειγμα, έχουν μια μάμα και έναν παπά. Κάποια ζουν μόνο με τη μαμά τους ή μόνο με τον παπά τους ή με τους παππούδες, γιαγιάδες ή τους θείους, θείες ή θετούς γονείς ή άλλους φροντιστές. Μερικά παιδιά έχουν δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες ή μερικοί έχουν δύο μαμάδες, έναν μπαμπά και παππούδες. Βασικά, οι οικογένειες έρχονται σε πολλά διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Παλιά υπήρχαν τα προξενιά, το προικοσύμφωνο, παντρεύονταν, κάποτε παντρεύονταν κάποιον που δεν ήθελα και ζούσα μαζί του για ολόκληρη ζωή. Κάποτε, χάρη μου, most of the time, το περισσότερο και αυτό συνέβαινε. Ακριβώς. Μη σου πω και τώρα ότι έχει πολλούς ανθρώπους που κάνουν επιλογή γάμου, η οποία να είναι πολιτικά ορθή, κοινωνικά ορθή, οικονομικά ορθή, αλλά όχι ερωτικά ορθή. Συμβαίνει. Όντως συμβαίνει, εκτός από αυτούς που κλέβονταν. Δηλαδή πήγαιναν, την έκλεβαν την νύχτα, πήγαιναν σε άλλο χωριό. Αυτά. Ήταν και σκάνδαλο στο χωριό με τον παπά, με την μπακάλαινα, την δασκάλα του χωριού, την αστυνομία κλπ. Και πυρώτικο σκέτσου που θυμηθήκες τώρα. Έτσι θυμηθήκες, ναι. Λοιπόν, έχεις γνωρίσει εσύ γονιούς που, Κύπριους που έχουν κάνει coming out στο παιδί του? Έχεις γνωρίσει κάποιον που να έχει μετανιώσει? Έχω γνωρίσει γονιούς στην Κύπρο, δουλεύω με γονιούς, έχω αρκετούς πελάτες που είναι ΛΟΑΤ και έχουν παιδιά και σε διαβεβαιώνω ότι δεν έχω γνωρίσει ποτέ ένα γονιό που μετάνιωσε ότι έκανε coming out στο παιδί του. Και οι γονείς ΛΟΑΤ που έχω συνεργαστεί και στην Κύπρο και στη Γαλλία, γνωρίζω όταν το είπαν, δηλαδή όταν έκανα coming out στο παιδί τους, ανάπτυξαν έναν ισχυρότερο δεσμό και υπήρξε μια βαθύτερη εμπιστοσύνη με το παιδί τους. Τα παιδιά βασικά καταλαβαίνουν την αγάπη. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ένα παιδί είναι η εξαπάτηση και το ψέμα. Και συχνά η γνώση της αλήθειας είναι ανακούφιση για τα παιδιά όλων των ηλικιών. Και πολλοί γονείς λένε ανησυχούν ότι λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού τα παιδιά τους θα εξωστρακιστούν από τους συνομήλικους τους. Και αν και είναι αλήθεια ότι μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να κρίνουν και να απορρίπτουν άτομα ΛΟΑΤ, οι μελέτες έχουν δείξει ότι ο αυτοσεβασμός, η τιμιότητα και η περηφάνεια ενός γονέα ΛΟΑΤ μιλούν πιο δυνατά από την ομοφοβία που κρύβεται έξω από το σπίτι τους. Δηλαδή, αν ο γονιός ο οποίος είναι ΛΟΑΤ έχει αυτοσεβασμό, τιμιότητα και περηφάνεια, αυτό είναι καταλυτικό στο να αντιμετωπίσει το παιδί την ομοφοβία έξω από το σπίτι. Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό τι πρότυπα είμαστε για τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να γίνουμε πρότυπο σεξουαλικού προσανατολισμού, γιατί ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν μαθαίνεται. Μπορούμε όμως να γίνουμε πρότυπο πνευματικότητας, πρότυπο δύναμης ψυχικής, πρότυπο ανθρώπου έντιμου, υπερήφανου. Αυτό μπορούμε να γίνουμε. Ναι. Και είχα διαβάσει μια έρευνα που έγινε στην Ισπανία το 2019, την περασμένη εβδομάδα, την οποία δείχνει ότι τα παιδιά μεν και οι γονείς είναι φυσιολογικά, είναι υγιή και καλά προσαρμοσμένα άτομα. Το πρόβλημα δεν είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, είναι η κοινωνία και ο στιγματισμός που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Και ας μην ξεχνάμε τον bullying που γίνεται σήμερα στα σχολεία στην Κύπρο και σε άλλες χώρες, επειδή κάποιον παιδί έχει λάθος μαλλιά, λάθος ρούχα, λάθος τύπος σώματος, λάθος μύτη, λάθος ικανότητες, λάθος ενδιαφέροντα, λάθος θρησκεία, λάθος εθνικότητα, λάθος χρώμα. Λάθος εντός εισαγωγικών, με βάση τις απόψεις των πουλίδων, των ταΐδων. Άρα, ο γονιός ΛΟΑΤ μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά του να αναπτύξουν αθεκτικότητα ενάντια στην ομοφοβία. Με τον ίδιο τρόπο που θα βοηθούσε κάποιος γονιός να αναπτύξει αθεκτικότητα έναν παιδί ενάντια οποιασδήποτε άλλης μορφής διάκρισης. Τη λέξη αθεκτικότητα, χάρη, περιγράφεις το resilience, την ψυχική αθεκτικότητα. Την ψυχική αντοχή, την ψυχική αθεκτικότητα. Και βασικά οι γονείς πρέπει να μάθουν τα παιδιά να αγαπούν τον εαυτό τους, να εμπιστεύονται την οικογένειά τους, να μάθουν ότι είναι καλύτερα να λειτουργούν με αυτοαποδοχή, τιμιότητα, σεβασμό και αυθεντικότητα. Και η ψυχική, η φυσική και η ψυχική υγεία των παιδιών, του παιδιού σου, είναι σημαντική. Άρα, ζώντας και αγαπώντας ανοιχτά, εμβαθύνεις
τη σχέση με το παιδί σου, χτίζοντας ένα θεμέλιο έντιμης επικοινωνίας. Άρα, μας ακούει κάποιος, βλέπει αυτά που λέμε, δεν βλέπει γιατί εμείς τα διαβάζουμε, τα έχεις γράψει, ακούει το βίντεο και σου λέει, εγώ έχω αποφασίσει να το πω. Τι του λες? Λοιπόν, σκέφτεσαι να κάνεις coming out το παιδί σου, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Με κεφαλαία γράμματα, να νιώθεις περήφανος με τον εαυτό σου και να νιώθεις άνετα με τη σεξουαλική σου ταυτότητα. Φίλων, όπως το έχω και πει πριν μιλήσεις με τα παιδιά σου, τα παιδιά καταλαβαίνουν τις ανασφάλειες σου. Άρα το πρώτο βήμα είναι να είσαι εσύ καλά με τον εαυτό σου πριν μιλήσεις. Ναι. Και αν ακόμη δεν είσαι, κάνε δουλειά για να γίνεις και μετά να μιλήσεις. Mm-hmm. Πότε μιλούμε? Πότε κάνουμε coming out? Το πότε μιλούμε εξαρτάται από την ηλικία. Λοιπόν, στην προσχολική ηλικία, τα παιδιά έχουν ανάγκη να γνωρίζουν ότι οι γονείς τους τα αγαπούν, ότι μπορούν να βασίζονται σε αυτούς για να τα βοηθήσουν στις βασικές τους ανάγκες. Δεν είναι ακόμα σε θέση να σκεφτούν αφηρημένα, άρα σε αυτήν την περίπτωση, ο γονιός ΛΟΑΤ πρέπει να εξηγήσει συγκεκριμένες και απλές, χωρίς πολύ συναισθηματική πολιτική, πλοκότητα έννοιες, και η διαβεβαίωση της παρουσίας και της αγάπης του γονιού είναι πολύ σημαντική. Στα παιδιά της σχολικής ηλικίας, τα παιδιά αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ διαφορετικών οικογενειών, πολιτισμών, εθήμων κλπ. Τείνουν όμως να βλέπουν τον κόσμο με μαύρο και άσπρο και υποθέτουν ότι αν η μια επιλογή είναι καλή, η άλλη είναι κακή. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν να κατανοήσουν έννοιες όπως η γονιμοποίηση, η υιοθεσία, η εγκυμοσύνη, καθώς και η σεξουαλικότητα και το φύλο. Αρχίζουν επίσης να κατασκευάζουν την δική τους αντίληψη και μπορεί να επικεντρώνονται κυρίως στα πιθανά αποτελέσματα που θα έχει ένας γονέας ΛΟΑΤ. Σε αυτήν την περίπτωση η κύρια τους ανησυχία μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τους βλέπουν οι συνομήλικοι τους. Το συμβαίνει και στη σχολική ηλικία, όχι μόνο στην εφηβική και στην πρώτη σχολική ηλικία. Και από το δημοτικό μπορεί να σκεφτεί τι θα πει ο Γιαννάκης, τι θα πει ο Κωστάκης, τι θα πει η Ανδρούλα, η Γιαννούλα ή οποιαδήποτε στο σχολείο, άμα μάθει ότι η μαμά μου είναι γκέι ή άμα μάθει ότι ο μπαμπάς μου είναι γκέι. Μάλιστα. Για να πάμε στους έφηβους, οι οποίοι μοιάζουν πολύ με τους ενήλικες, τις γνωστικές τους ικανότητες, δηλαδή των τρόπων που σκέφτονται, μπορούν να σκεφτούν αφηρημένες έννοιες και μπορούν ακόμη να βάλουν τον εαυτό τους στα παπούτσια κάποιου άλλου. Ωστόσο, οι έφηβοι είναι συχνά και εξαιρετικά εγωκεντρικοί. Άντε, μπορεί... αποκλείεται. Ναι. Τι εμπειρίες είναι εμείς οι γονείς έφηβοι. It's all about themselves. Ναι, το πάνω που τους νοιάζει τι θα γίνει με μένα, τι θα γίνει με τους φίλους μου, τι θα πούν οι φίλοι μου. Αυτό μπορώ, τίποτα άλλο. Ναι. Και βασικά μπορεί να γίνουν πολύ ευαισθητοί στην πραγματική ή φανταστική κριτική και οι σχέσεις με τους συνομήλικους είναι πάρα πολύ σημαντικές. Επίσης, να μην ξεχνούμε ότι αναπτύσσουν τη δική τους σεξουαλική ταυτότητα κατά τη διάρκεια της εφηβείας και οι έφηβοι σας, μιλώ στους ΛΟΑΤΓΟΝΙΟΥΣ, μπορεί να είναι σε θέση να κατανοήσουν το σεξουαλικό σας προσανατολισμό ή την ταυτότητα του φίλου σας, αλλά μπορεί να ενοχλούνται από το τι θα σκεφτούν οι άλλοι αν κάποιος το μάθει. Mm-hmm. Άρα, σε αυτήν την περίπτωση... Άρα είναι legitimate, όμως είναι νόμιμη η ανησυχία των παιδιών αυτών. Είναι νόμιμη, ναι. Είναι νόμιμη και δεν είναι κάτι κακό. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούν το γονιόν τους. Mm-hmm. Είναι νόμιμο. Θυμάμαι τώρα, χάρη μια φάση, όταν ήμουν 15 ετών, ότι είχαμε πάει Χριστούγεννα στην Αθήνα με τους γονείς μου και ήμουν με τη μάνα μου στο Κολωνάκι. Mm-hmm. Είχαμε πάει για ψώνια. Και η μαμά μου είναι εντυμένη πάρα πολύ συντηρητικά. Είναι παπαδιά. Τα μαλλιά της κότσον, τα ρούχα της πολύ, πολύ συντηρητικά. Και θυμάμαι ότι ένιωσα για πρώτη φορά ντροπή να κυκλοφορώ με τη μάνα μου στο δρόμο, επειδή η μάνα μου ήταν out of fashion. Εντάξει. Παρόλο που ήμασταν στο Κολωνάκι και μου ψώνιζαν τα πράγματα από το Κολωνάκι. Και τη φέρθηκα άσχημα. Δηλαδή τη έλεγα να περπατάς εσύ μπροστά και εγώ πίσω, να μην με βλέπουν ότι εγώ είμαι μαζί σου. Τώρα ως ενήλικας, ντρέπομαι και στενοχωριέμαι που τότε που ήμουν έφηβος θεωρούσα πως ήταν πολύ σημαντικό να έχω μια μαμά που να είναι chic όπως τις άλλες μαμάδες. Η εμφάνιση της μάνας μου, δηλαδή λόγω θρησκευτικότητας της μάνας μου, διαφορετική εμφάνιση, λόγω συντηρητισμού. Αλλά εγώ τότε στα 15 μου θεωρούσα ότι είναι πολύ σημαντικό να πούνε οι άλλοι, η Παναγία μου, η μάμα της, πως είναι έτσι ντυμένη. Σήμερα που είμαι 45, αλλά και πολύ νωρίτερα, και από τα 25 μου, ένιωθα και νιώθω περήφανη για τη μάμα μου, γιατί είναι η μάμα μου, είναι ο άνθρωπος που είναι, έχει τις επιτυχίες που έχει στη ζωή της, έχει τα καλά στοιχεία που έχει. Και δεν με ενδιαφέρει αν δεν ντύνεται όπως άλλες μαμάδες, ή αν είναι διαφορετικό το στυλ της, γιατί είναι η μαμά μου. Mm-hmm. Μπορώ να ταυτιστώ λίγο τώρα με τα παιδιά
στην εφηβεία. Sorry, συγγνώμη που κάνω τη διακοπή, είναι για να το κάνω έτσι λίγο πιο προσωπικό. Ότι εκείνη την ώρα νομίζει το παιδί σου ότι είναι το Α και το Ω να έχει ένα γονιό ο οποίο να είναι, είναι πλήρω χρονισμένο. Πώς να το πω, να συμφωνεί πλήρως με τα κοινωνικά πρότυπα, mm-hmm. το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό, αλλά μεγαλώντας το παιδί σου θα καταλάβει ότι τα κοινωνικά πρότυπα δεν είναι τόσο σημαντικό όσο νόμιζε στην εφηβεία που ήταν σημαντικά. Mm-hmm. Και επίσης να καταλάβουν οι λόγοι του γονείς ότι και για άλλα πράγματα μπορεί να ντρέπονται τα παιδιά τους. Mm-hmm. Μπορεί να ντρέπονται π.χ. ότι η μάνα τους έχει, ξέρω εγώ, ένα κούρεμα που είναι outdated, ότι έχει τα μαλλιά της που δεν είναι στη μόδα ή ότι είναι παχιά. Ή ότι δεν είναι πολύ αδύνατοι, ή ότι ντύνεται πολύ νεανικά. Κάποιοι έφηβοι έχουν θέμα γιατί η μάνα τους να ντύνεται δυναμικά, ή γιατί ο πατέρας τους να μοντέρνος. Δηλαδή είναι πράγμα πολύ αναμενόμενο στην εφηβεία τα παιδιά να αμφισβητούν την εξωτερική εικόνα του γονιού τους ανεξαρτήτως του σεξουαλικού προσανατολισμού. Δηλαδή πολλές φορές να μην το παίρνουμε κιόλας ότι α, επειδή είμαι γκέι η μάνα ή επειδή είμαι γκέι πατέρας, γι' αυτό το παιδί μου δεν με θέλει. Όχι, μάνα μου, εσύ σε θέλει γιατί είναι έφηβος. Και εσύ δεν είσαι ο γονός του. Νομίζω δηλαδή. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και βασικά το τι μπορεί να κάνουν οι ΛΟΑΤ γονείς, αλλά και οποιοσδήποτε γονείς, όχι και τα κατά ανάγκη ΛΟΑΤ, είναι ότι να διαβεβαιώσουν τα παιδιά τους ότι οι αληθινοί φίλοι δεν θα τους εγκαταλείψουν. Αυτό μπορεί να βοηθήσει. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν οι έφηβοι ότι έχουν τη δική τους ταυτότητα και ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονιών τους δεν είναι δικός τους. Δηλαδή, άλλον τι είναι η μάνα μου, άλλον τι είμαι εγώ. Αν η μάμα μου είναι λεσβία, δεν είμαι και εγώ λεσβία. Αν είμαι ο παπάς μου είναι γκέι, δεν είμαι και εγώ γκέι. Mm-hmm. Okay. Πώς το κάνουμε, Χάρη? Λοιπόν, πρέπει να γίνει κάποια... Προετοιμαζόμαστε για αυτό το coming out. Λοιπόν, πρέπει να γίνει κάποια προετοιμασία σίγουρα. Εγώ θα συμβούλευα τον ΛΟΑΤ γονιών να δοκιμάσει να το γράψει πρώτα. Ή να το λέει δυνατά μπροστά στον καθρέφτη, ή να φανταστεί τη σκηνή που θα το λέει. Βασικά το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και το ερώτημα του γονιού είναι, πολλές φορές το έχω δει με πελάτες μου, είναι τι θα σκεφτούν και πώς θα αντιδράσουν τα παιδιά τους όταν το πουν. Είναι ένα, αυτό που είπε, είναι ένα σίγουρο ένα θέμα που θα περάσει από το μυαλό του ΛΟΑΤ γονιού, αυτό είναι 100% και ένας τρόπος να προβλέψει ο γονιός την απάντηση και επομένως να προετοιμαστεί είναι να μάθει τι σκέφτονται για άλλους ΛΟΑΤ τα παιδιά τους. Τι σκέφτονται για άλλους παιδιά, okay. για τους άλλους ΛΟΑΤ, τα παιδιά τους. Και επίσης πρέπει να θυμάσαι, ΛΟΑΤ γονιά, ότι οι αντιδράσεις των παιδιών θα διαφέρουν. Δηλαδή κάποια μπορεί να χρειαστούν πολύ χρόνο για να το επεξεργαστούν και μπορεί να μην θέλουν να μιλήσουν μαζί σου καθόλου γι' αυτό. Για να το σεβαστούμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να το πεις και να σου πει δεν θέλω να μιλάω για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Άφησε τον, άφησε την να μην μιλήσει και όταν έχει το χρόνο του να έρθει σου πει. Ναι, δώσε του τον χρόνο του. Αλλά παιδιά μπορεί να κάνουν πολλές ερωτήσεις. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και πρέπει να το σεβαστούμε. Αυτό είναι το, η προετοιμασία πριν το κάνουμε. Πώς το κάνουμε το coming out? Πάμε και κάτω. Κοίταξε, μπορεί να είναι... Θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαι γκέι. Ναι, κοίταξε, μπορεί να είναι πάνω και κάτω. Για μερικούς ΛΟΑΤ δεν αισθάνονται ποτέ ότι είναι κατάλληλη στιγμή, δηλαδή να κάνουν coming out. Έτσι, όταν το σύμπαν ανοίγει μια πόρτα, πρέπει να προσέξετε και να περπατήσετε. Α, δηλαδή μπορεί να μας δοθεί μια αφορμή. Ακριβώς. Όμως, λίγοι γονείς το κάνουν πάνω και κάτω, από αυτούς που ξέρω. Και πολλοί γονείς ΛΟΑΤ μου έχουν πει ότι το μεγαλύτερο πράγμα που έμαθα από το να κάνω coming out είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να υποτιμώ την κατανόηση και συμπόνια που έχουν μέσα τους τα παιδιά μου. Αυτό να το ξαναπείς, χάρη μου. Ναι, γιατί τα παιδιά μας έχουν τρομερή κατανόηση και συμπόνια μέσα μας που δεν το υποψιαζόμαστε. Και επειδή είναι και νεότεροι από εμάς, είναι καλύτεροι από εμάς, είναι η νέα γενιά και είναι πολύ πιο αγαπητικοί και κατανοητικοί και συμπονετικοί από ό,τι είμαστε εμείς. Γιατί συνήθως κρίνουμε τα παιδιά μας με βάση τον εαυτό μας, τι θα έκανα εγώ στην ηλικία τους. Ενώ τώρα τα παιδιά είναι πολύ πιο κατανοητικά. Βασικά να μην υποτιμούν οι γονείς τα παιδιά τους. Να μην τα υποτιμούν. Επίσης, να βγει κάποιος ΛΟΑΤ γονιός έξω από την ντουλάπα δύνατα, επειδή είσαι σημαντικός. Άρη, με αποφασιστικότητα να τα λες δυνατά. Δυνατά εννοώ με αποφασιστικότητα. Πάτε να το πει αποφασιστικά. Δύναμη, ναι, έτσι αποφασιστικά. Για παράδειγμα, λίγες προτάσεις, όχι πολλές, όχι μια ομιλία, επειδή είσαι σημαντικός για μένα, σε αγαπώ γιέ μου, σε αγαπώ κόρη μου, θέλω να συνημερώσω ότι είμαι λεσβία. Και θα εκτιμούσα την υποστήριξη, σου. Φυσικά, εξαρτάται η ηλικία του παιδιού πώς θα το πεις. Αυτό είναι το... Ναι.
Και επίσης είναι σημαντικό ο γονιός ΛΟΑΤ να ενημερώσει το παιδί του ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός του γονιού είναι μόνο ένα κομμάτι από τον γονιό. Είναι πολλά σημαντικό το χάρη, γιατί η κοινωνία που είναι τόσο απορριπτική, τους ανθρώπους που είναι ΛΟΑΤ, τους θεωρεί ότι είναι μόνο ΛΟΑΤ. Δεν είναι και άνθρωποι, δεν είναι και επαγγελματίες, δεν είναι και γη, δεν είναι και κόρες, δεν είναι και πατεράδες. Θεωρεί ότι έχεις μόνο αυτόν τον χαρακτηριστικό. Ο τάδε ο γκέι, η τάδε η λεσβία. Όχι ο τάδε ο άνθρωπος που είναι. Και έχει και αυτόν το κομμάτι. Ακριβώς. Το τι κάνω εγώ με τους πελάτες μου, ΛΟΑΤ, τους βάζω να γράψουν ένα μεγάλο ε, δηλαδή το εγώ, και να γράψουν μέσα σε αυτόν το ε, τα μικρά ε. Δηλαδή είμαι ΛΟΑΤ, είμαι μητέρα, είμαι άνθρωπος, είμαι επαγγελματίας, είμαι Κύπρια. Δηλαδή το ε το μεγάλο, το εγώ, έχει πολλά μικρά ε μέσα. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο. Και επίσης τα παιδιά μπορεί να ανησυχούν ότι πρόκειται να, ο γονιός ΛΟΑΤ να αλλάξει στάση απέναντι τους, και είναι σημαντικό πολύ να το πει ο γονιός του παιδιού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και μπορεί να ανησυχούν ότι η ολόκληρη προσωπικότητα του γονιού θα αλλάξει τώρα που είναι γκέι, και να τους διαβεβαιώσει. Τώρα το λέει πως είναι γκέι βασικά. Έγινε σε γκέι ρε χάρη στα 35, στα 30, στα 40 ήσουν που πριν, απλώς μπορεί να το έχεις αντιληφθεί, να θέλεις να είσαι στη θέση να το πεις τότε. Ναι. Και να πεις στο παιδί ξεκάθαρο ότι είμαι ομοφιλόφιλος, είναι απλά ένα ακόμη πράγμα για μένα. Και επίσης το τι σηγούμε να τους δώσουν παραδείγματα διασύμων ΛΟΑΤ, και παραδείγμα ο Έλτον Τζον, ο Ρίκι Μάρτιν, υπάρχουν πάρα πολλοί. Που έχουν παιδιά. Συγγνώμη, που έχουν παιδιά. Ναι, και ο Έλτον Τζον έχει παιδιά, ο Ρίκι Μάρτιν, υπάρχουν δεκάδες διάσημοι ΛΟΑΤ. Το άλλο σημαντικό είναι να δώσουν επιλογές άλλων ενηλίκων για να μιλήσουν. Μερικές φορές είναι ευκολότερο για τα παιδιά να εκφράσουν μερικά από τα συναισθήματα τους με έναν άλλον ενήλικα. Είναι ένα ψυχολόγο, χάρη. Με ένα ψυχολόγο, μάλιστα, με ένα ψυχολόγο, γιατί δεν θέλουν να βλάψουν τα συναισθήματα του ΛΟΑΤ γονιού. Και αν ένας από τους γονείς, τα αδέλφια ή τους φίλους είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικός, υπάρχει κάποιος άλλος ενήλικας που εμπιστεύεται ο ΛΟΑΤ γονιού, να φροντίσει να περάσουν χρόνο με τα παιδιά του και να τα ακούσει. Μάλιστα. Το είπες. Μετά. Υπομονή. Νέα λεμονιά θα θύσεις στη γειτονιά. ο γονιός ΛΟΑΤ πρέπει να σκεφτεί ότι αυτό που έγινε είναι μια διαβίουση ομιλία. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι ερωτήσεις των παιδιών του θα συνεχιστούν με την πάροδο του χρόνου και θα αλλάζουν όσο μεγαλώνουν. Αυτόν τον μήνα, ας πούμε, μπορεί να μην νοιάζονται. Τον επόμενο μήνα μπορεί να θέλουν να το συζητούν. Τον επόμενο χρόνο μπορεί να έχουν πολλές ερωτήσεις. Το σημαντικό είναι ο ΛΟΑΤ γονιός να διατηρήσει την επικοινωνία ζωντανή. Και όλοι οι γονείς, χάρη, πρέπει να έχουμε την επικοινωνία ζωντανή, ανοιχτή συζήτηση. Ανά πάσα στιγμή έχεις κάτι που σκέφτεσαι, που μπορώ να σε βοηθήσω, ή που σκέφτεσαι για μένα, ή που σκέφτεσαι για τη σχέση μας, έλα να το πεις, είμαι εδώ να συζητήσουμε ανοιχτά, αγαπητικά. Επίσης, είναι σημαντικό να αναλύσουν οι γονείς τα στερεότυπα που έχουν τα παιδιά για τους ομοφιλόφιλους, για τους άλλους ΛΟΑΤ, και ο γονιός να τους πει πράγματα που μπορεί να του φαίνονται προφανή. Για παράδειγμα, ότι οι γκέι άντρες δεν είναι όλοι κομμωτές. Όχι, δεν είναι όλοι γκέι άντρες κομμωτές. Α, το δεν είναι όλοι κομμωτές γκέι, τους δω. Ναι. Ακριβώς. Όπως όλοι οι γκέι δεν είναι κομμωτές, έτσι και όλοι οι κομμωτές δεν είναι γκέι. Ακριβώς. Πάει και από τις δύο πλευρές. Ναι. Βασικά, ο δρόμος για την Ιθάκη θα είναι μακρύς. Το πιο σημαντικό είναι να συνδέσουν τα παιδιά με άλλα παιδιά που έχουν ΛΟΑΤ. Γνωρίζω πάρα πολλούς στην Κύπρο. Μελέτες δείχνουν ότι όταν τα παιδιά γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνα τους και έχουν ευκαιρίες να μοιραστούν με άλλα παιδιά που έχουν γονείς ΛΟΑΤ, έχουν λιγότερα προβλήματα. Να σε διακόψω πάλι. Εγώ αυτό που έκανα όταν ήταν τα παιδιά μου στη σχολική ηλικία, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, ο γιος μου και είχε θέμα. Γιατί έλεγε, γιατί να είσαι χωρισμένη και να είσαι μονογονιός και τα άλλα παιδάκια στο σχολείο έχουν μπαμπά που ζει μαζί τους και τους φέρνει μαζί. Τότε φρόντισα και επίτηδες κάναμε παρέα με άλλες μονογονεϊκές οικογένειες. Και όταν είδαν ότι υπάρχει και ο Γιαννάκης και ο Κωστάκης και άλλα παιδιά στην ηλικία του που ζουν με τη μητέρα τους ή με τον πατέρα τους, το ξεπέρασαν αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό το να δω ότι είναι μόνο εσύ. Δεν είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στην Κύπρο με μάνα του λεσβία. Έχει άλλο
Πόσους. Πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και βασικά, λοατγωνιέ, πες τους ότι είναι μέρος το παιδί σου μιας κοινότητας που νοιάζεται και κατανοεί. Δεν είναι μόνοι. Εκατομμύρια άλλα παιδιά έχουν βιώσει αυτό που περνούν τώρα και υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορεί να συνδεθούν με αυτήν την κοινότητα των συνομήλικων. Να βάλουν ποικιλομορφία στην καθημερινή ζωή, να γνωρίσουν τα παιδιά τους σε άτομα που είναι διαφορετικά. Και ΛΟΑΤ ΚΟΝΙΕ, αν αισθάνεσαι ότι τα παιδιά της σχολικής ηλικίας είναι πολύ βομβαρδισμένα με ομοφοβία και δεν είναι έτοιμα να αφομοιώσουν την ιδέα ότι έχουν ένα ΛΟΑΤ ΚΟΝΙΕ, ίσως θελήσεις να ξεκινήσεις ανοίγοντας το μυαλό τους το διαφορετικό. Δηλαδή πώς. Να χρησιμοποιήσει παραδείγματα φυλών ή θρησκευτικών διαφορών όταν συζητά για διακρίσεις και προκαταλήψεις, να συζητήσει με τα παιδιά του τον ρατσισμό, τον σεξισμό, την παρενόχληση. Και εάν οι περισσότεροι από τους φίλους και την οικογένεια σας προέρχονται από παρόμοιο υπόβαθρο με εσάς και τα παιδιά σου, σκέψου να παρακολουθήσεις δημόσιες εκδηλώσεις, να παρακολουθήσετε ταινίες, να μεταβείτε σε κέντρα, π.χ. πρόσφυγες, για να συναντήσετε άτομα με διαφορετικές εμπειρίες ζωής. Θα ήθελα να συνεχίσω. Είναι πολύ σημαντικό, τώρα μιλώ στο ΛΟΑΤ γονιών, να συζητήσεις με τα παιδιά σου, αλλά επίσης να ακούς. Ακούγοντας, όχι μόνο τι λένε τα παιδιά σου, αλλά και πώς το λένε. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πώς το αντιμετωπίζουν. Όταν τα παιδιά σου κάνουν μια ερώτηση, υπάρχουν πάντα δύο δυνατότητες, πιθανότητες, για το γιατί την υποβάλλουν. Το ένα είναι ότι θέλουν πληροφορίες και το άλλο είναι ότι αναζητούν συστηματική σιγουριά. Αλλά να είσαι εκεί, απάντα την ερώτηση, δώσε πληροφορίες, δώσε συναισθηματική σιγουριά, να είσαι παρόν. Μην αποφεύγεις να απαντάς. Ακριβώς. Και ένας καλός κανόνας είναι να υποθέσεις, ΛΟΑΤ ΓΟΝΙΕ, ότι τα παιδιά σου θέλουν και τα δύο. Και έτσι θα πρέπει να τα παρέχεις και τα δύο. Να είσαι προετοιμασμένος να ακούσεις τις εμπειρίες τους χωρίς να βρεις λύσεις ή να προσπαθήσεις να διορθώσεις τα πάντα. Ακούγοντας σημαίνει να μην μιλάς και να μην είσαι αμυντική ή αμυντικός και να μην υποστηρίζεις ή να προσπαθήσεις να πείσεις το παιδί σου για οτιδήποτε. Είναι εντάξει να υπάρχει το παιδί σου. Δηλαδή, ακόμη και σου λέει: δεν μ' αρέσει που είσαι γκέι, δεν μ' αρέσει αυτό που μου είπες, δεν ήθελα να μου το πεις, και βγάζει άρνηση, να είσαι εκεί και να το ακούσεις, να το επιτρέψεις να είναι όπως εσύ θες να είσαι και δικαιούσε να είσαι, και αυτό δικαιούται να είναι και δικαιούται να είσαι σε αυτήν τη φάση. Μάλιστα. Τα παιδιά βασικά ότι χρειάζονται είναι ως επιτοπλίστο σύμμαχων και καλών αυτοί, καθώς δουλεύουν τα πράγματα για τον εαυτό τους και με τους συνομήλικους τους. Ναι. Επίσης, οι πιθανότητες είναι ότι τα παιδιά θα βρεθούν αντιμέτωπα σε πίεση στην προσωπική τους ζωή. Το παράδειγμα του ΛΟΑΤ γονιού είναι ότι είναι ανοιχτός, θα τους βοηθήσει να βρουν τον δρόμο τους. Επίσης, μπορεί να αισθάνονται τα παιδιά πιο άνετα να μοιράζονται αυτές τις προκλήσεις μαζί σου, γονιέ ΛΟΑΤ, επειδή γνωρίζουν ότι και εσύ αντιμετωπίζεις παρόμοια ζητήματα λόγω του ποιος είσαι, ποια είσαι. Άρα, εδώ μιλούμε για ποικιλομορφία, για ανοχή, αποδοχή, υπερηφάνεια, ατομικότητα, και αυτά είναι τα μαθήματα που μαθαίνουν τα παιδιά του ΛΟΑΤ γονιού ζώντας μαζί του. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχεις μια ερώτηση για μένα εδώ. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή οι γονείς είναι υπεύθυνοι να βοηθήσουν τα παιδιά να χτίσουν ψυχική αντοχή. Αθεκτικότητα. Το resilience, το λεγόμενο resilience. Ακριβώς. Άρα θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα εσένα, πώς χτίζουμε ψυχικά ανθεκτικά παιδιά και έφηβους για να αντιμετωπίσουν το πιθανό bullying. Κοιτάξτε, είναι μια ongoing process, χάρη. Είναι ένας δρόμος ζωής, δεν είναι κάτι που το κάνεις σε μια μέρα. Δεν είμαι ειδική παιδοψυχολόγος, έχω όμως μεγαλώσει παιδιά. Έχω γράψει και το βιβλίο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», το οποίο έχει και ειδικό κεφάλαιο. Το παιδί μου είναι γκέι. Εκείνο δεν είναι για το coming out των γονιών, αλλά το coming out των παιδιών. Θα μιλήσω περισσότερο μέσα από την προσωπική μου πείρα και μέσα από την επαγγελματική μου πείρα, αναλύοντας όσα έχω ακούσει από τους πελάτες που έβλεπα για 20 χρόνια στο γραφείο. Φαίνεται ότι κάποια παιδιά γεννιούνται πιο ψυχικά ανθεκτικά από τα άλλα. Δηλαδή, κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τα φέρει το παιδί με τη γέννηση. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα παιδί το οποίο να έρθει στη ζωή και να το βλέπεις να είναι πιο ανθεκτικό ψυχικά και ένα άλλο παιδί που να είναι πιο ευάλωτο. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε
και το παιδί που έχει γεννηθεί με μειωμένη ψυχική ανθεκτικότητα να αποκτήσει περισσότερη, με το να το καλλιεργήσουμε πνευματικά, συναισθηματικά, ψυχικά, να του δώσουμε αγάπη, να του δώσουμε θετική ανατροφοδότηση, να είμαστε ανοιχτοί με το παιδί μας και να συζητούμε με το παιδί μας τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν, όχι αυτά που έχουμε τώρα. Και δηλαδή να μοιραζόμαστε θέματα με τα παιδιά μας όταν έχουν ήδη λήξει, τόσο ώστε να μπορούν να πάρουν και το μάθημα του «Είχα αυτό το πρόβλημα, ένιωθα άσχημα, ήταν δύσκολο, ένιωθα ότι δεν μπορούσα να το αντέξω και μετά έκανα αυτό και αυτό και αυτό, πήρα βοήθεια από ψυχολόγο, πήρα βοήθεια από εκεί, πήρα βοήθεια από εδώ». Δηλαδή είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να παίρνουν και βοήθεια και να ζητούν βοήθεια και τώρα έχω καταφέρει να το επιλύσω. Άρα σου δίνω ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα ότι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει ένα θέμα μπορεί, αν λειτουργήσει με έναν τρόπο συντονισμένο και με έναν τρόπο που να έχει αφορμή την ψηλή αυτοεκτίμηση και την αυτοαγάπη, μπορεί να αντιμετωπίσει θέματα. Δεν είναι εύκολο να διδάξεις τη ψυχική ανθεκτικότητα. Όπως όλες τις διδαχές, πρέπει να μην είσαι δάσκαλος που δίδασκες. Mm-hmm. Δηλαδή, οφείλεις εσύ ο ίδιος πρώτα να έχεις κατακτήσει τη ψυχική ανθεκτικότητα, δεν την είχες ήδη. Και ο δρόμος, η λύση είναι μία ψυχοθεραπεία. Εγώ επιμένω ότι η ψυχοθεραπεία είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει κυρίως να αποκτήσουμε ψυχική ανθεκτικότητα. Mm. Γιατί αυτό κάνει η ψυχοθεραπεία. Εκπαιδεύει έναν άνθρωπο για να μπορεί να ζει και να αντέχει τη ζωή, να έχει ανθεκτικότητα. Δίνουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να έχουν επαφή με ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Υπάρχουν εξαιρετικοί παιδοψυχολόγοι, οι οποίοι όχι απλώς κάνουν συνεδρίες με παιδιά μόνο, αλλά μπορεί να κάνουν και τάξεις. Μπορεί να κάνουν τάξεις ψυχοεκπαιδευτικές. Για παράδειγμα, η Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, η φίλη μου και η κουμπάρα μου και η συνάδελφός μου, έχει τέτοιες τάξεις στη Λευκωσία, στις οποίες είναι παιδιά σε ηλικιακά γκρουπ διάφορα, στα οποία κάνουν ψυχοεκπαίδευση. Δηλαδή, δεν είναι παιδιά που έχουν πρόβλημα ψυχολογικό και πάσχουν ψυχολόγο. Mm-hmm. Είναι παιδιά που πηγαίνουν για να κάνουν εκπαίδευση στη διαχείριση των συναισθημάτων, να κάνουν εκπαίδευση στη ψυχική αυθεκτικότητα κλπ. Και από ό,τι έτυχε να δω, έχει και άλλους ψυχολόγους που κάνουν, παιδοψυχολόγους που κάνουν τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τα παιδιά, mm-hmm. να παρατηρούμε τα παιδιά μας, δηλαδή να γνωρίζουμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους. Mm. Να μην παραμελούμε τα παιδιά μας που είναι δυνατά και φαίνονται να έχουν υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα, γιατί παραμελώντας τα μπορεί να αδυνατήσουν. Mm. Και επίσης να στηρίζουμε τα παιδιά τα οποία χρειάζονται στήριξη. Mm. Και κατά τη γνώμη μου, κάθε παιδί χρειάζεται επίσης σημαντικό, εξίσου σημαντικό χρόνο με το άλλο παιδί. Δηλαδή, δεν βάζουμε κάποιο παιδί στην άκρη, α, εσύ είσαι ο δυνατός μου. Άρα, εν okay, δεν χρειάζεται να ασχοληθώ μαζί σου, είσαι δυνατός χαρακτήρας, θα ασχοληθώ με τον αδύναμο. Με όλα μας τα παιδιά πρέπει να ασχολούμαστε και γι' αυτό έχω την άποψη ότι κάνουμε παιδιά όταν είμαστε ήδη ψυχικά ανθεκτικοί, όταν είμαστε ήδη ψυχοσυναισθηματικά όρημοι και κάνουμε τόσα παιδιά όσα μπορούμε να μεγαλώσουμε. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό πράγμα είναι να στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά στις δυσκολίες τους, στις αποτυχίες τους. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ένα παιδί έχει δυσκολευτεί να αντιμετωπίσει δημιουργικά και επιτυχώς το bullying, για παράδειγμα, mm-hmm. να καθίσουμε μαζί του, να μην το απορρίψουμε κι εμείς, να μην του κάνουμε κι εμείς bullying γιατί αποδέχτηκε το bullying, να μην γίνουμε κι εμείς ο νταΐς του καημένου του παιδιού μας. Είναι σημαντικό να καθίσουμε να μιλήσουμε με τα παιδιά. Είναι πιο χρήσιμο ή πιο εύκολο να το κάνουμε αυτό σε ώρες άκυρες, δηλαδή. Mm-hmm. Την ώρα που τρώμε ή την ώρα που μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγούμε. Δηλαδή, θα τον πεις, έλα τώρα να μιλήσουμε για την ψυχική αθεκτικότητα. Mm-hmm. Να πιάνουμε ευκαιρίες. Όποτε μας δίνει ευκαιρία, μπαίνω στο αυτοκίνητο. Πρέπει να του πάω το κοστάκι στα μαθηματικά. Έχω 20 λεπτά οδήγηση. Mm-hmm. Σε εκείνα τα 20 λεπτά ξεκινάω την κουβέντα, ξεκινάω να πω κάτι δικό μου, ίσως. Είναι πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε δικά μας πράγματα ατελειωμένα, όπως είπα προηγουμένως. Γιατί, άμα μοιραζόμαστε ατέλειωτα προβλήματα, επιβαρύνουμε τα παιδιά μας και τα γονιοποιούμε. Και κάνουμε συζητήσεις και ουσιαστικά όλα αυτά που έχεις πει προηγουμένως, στην ουσία είναι για το χτίσιμο της ψυχής ανθεκτικότητας. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει αυτά που περίμενες ή επαρκώς. Νομίζω ότι τα έχεις απαντήσει επαρκώς, είσαι και εσύ ίδια μητέρα, άρα νομίζω ότι είσαι πιο ειδική. Το άλλο το μήνυμα που θέλω να στείλω, Χαρή, είναι ότι δεν υπάρχει τέλειος γονιός, δεν υπάρχει γονιός που δεν κάνει λάθη. Υπάρχει όμως συνειδητός γονιός, αυτός που συνειδητά προσπαθεί να είναι παρόν στη ζωή του παιδιού του ή παρούσα στη ζωή του παιδιού της και να το στηρίζει και να το υποστηρίζει και να το εκπαιδεύει και να το ψυχοεκπαιδεύει μέχρι να ενηλικιωθεί, και υπάρχει και ο γονιός ο οποίος δεν είναι παρόν. Άρα το μήνυμα είναι να είμαστε συνειδητοί γονιοί. Τέλειοι γονιοί δεν μπορούμε να γίνουμε. Mm. Αυτά είχα να πω. Okay. Ναι.
Τελειώνουμε, φαντάζομαι. Κάτι το coming out ίσως θα είναι οι πιο δύσκολες συνομιλίες της ζωής σου, ίσως και όχι. Ναι, βασικά... Σκέψεις, τελικές σκέψεις έχεις γράψει εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Για πολλούς άντρες και γυναίκες το να λένε στην οικογένεια τους και τα παιδιά τους ότι είναι ομοφιλόφιλες, βίες, bisexual, είναι η εναλλακτική λύση για να μην ζήσουν μια ζωή στο ψέμα. Και θα ήθελα να πω στους ΛΟΑΤ γονιούς, έτσι, απευθείας, να είσαι περήφανος, να είσαι περήφανη για τα μαθήματα που διδάσκεις στα παιδιά σου. Το να έχει, να έχει το παιδί έναν γονέα ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και δεν φοβάται να φαίνεται διαφορετικός, είναι ένα εξαιρετικό μοντέλο για το παιδί. Θα διδάξεις τα παιδιά σου να εκτιμούν τη διαφορετικότητα σε άλλους και όχι να την κρίνουν και επίσης θα τους δείξεις ότι έναν άτομο μπορεί να είναι ευτυχισμένο χωρίς να συμμορφώνεται με τον κανόνα και τα στερεότυπα της κοινωνίας. Μάλιστα. Αυτές είναι οι τελικές μου σκέψεις. Και μας στέλνεις τη θετική σου ενέργεια, όπως γράφεις, πέρα από τις γνώσεις τις πολλές τις οποίες μας έχεις δώσει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, στέλνεις και τη θετική σου ενέργεια και το μήνυμα που έχεις να δώσεις χάρη εσύ είναι θετικό, δηλαδή ότι δεν είναι κάτι τραγικό, δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι που το έχεις δει να συμβαίνει. Πάρα πολλές φορές, ναι. Εγώ στέκομαι στο ότι δεν έχεις γνωρίσει μέχρι τώρα ένα ΛΟΑΤ γονιό ο οποίος να έχει μετανιώσει που έκανε coming out στα παιδιά του. Ποτέ, ποτέ. Θα τελειώσουμε. Θέλω να τελειώσουμε τώρα να μοιραστώ μαζί σου και με τους φίλους που βλέπουν το βίντεο μια ιστορία μιας κοπέλας η οποία είχε στείλει επιστολή σε μένα και του είχαμε κάνει και θέμα εκπομπής. Όταν είχα την εκπομπή Θεκλά μιλάμε ανοιχτά. Στο playlist για την ομοφιλοφιλία μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπομπή. Ήταν μια κοπέλα η οποία έγραφε εκ των υστέρων ένα γράμμα στον πατέρα της. Mm-hmm. Ο οποίος πατέρας της ήταν ομοφιλόφιλος και ποτέ δεν είχε το θάρρος να πει στην κόρη του πως ήταν ομοφιλόφιλος. Mm-hmm. Και έγραφε εκ των υστέρων ένα γράμμα στον πατέρα της: «Μαμπά, μακάρι να έχεις το θάρρος να μου το πεις, γιατί με το να μην μου το πεις δεν μπορέσαμε να περάσουμε πράγματα όμορφα που θα μπορούσαμε να περάσουμε και να μοιραστούμε όσο ίσως ζωντανός, πεθαμένος ο πατέρας της πλέον φυσικά». Γι' αυτό του γράφει και γράμμα το οποίο έστειλε στην εκπομπή. Και ήταν έτσι μια πολύ ανατριχιαστική κατάθεση ψυχής της κοπέλας αυτής, η οποία είναι Κύπρια, η οποία έστειλε αυτή την επιστολή και έκανε έκκληση στους γονείς ΛΟΑΤ να ανοίξουν το στόμα τους, να μιλήσουν στα παιδιά τους, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν ουσιαστική σχέση με τα παιδιά τους. Γιατί αν κρύβεις κάτι τόσο σημαντικό όπως το σεξουαλικό σου προσανατολισμό από το παιδί σου, σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις ουσιαστική σχέση. Mm-hmm. Δεν μπορείς. Όπως και για το παιδί, το να αποκρύψει το σεξουαλικό του προσανατολισμό από το γονέα το δυσκολεύει από το να έχει ουσιαστική σχέση. Αλλά να σου πω και κάτι. Για τα παιδιά μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό για το να χάσει ο γονιός την ευκαιρία να έχει ουσιαστική σχέση με το παιδί του, επειδή το παιδί δεν του κάνει coming out, φταίει και ο γονιός. Mm-hmm. Γιατί αν είσαι γονιός με τα μάτια ανοιχτά, θα έβλεπες και θα διευκόλυνες το παιδί σου να κάνει coming out. Όμως ο γονιός να μην κάνει coming out στο παιδί και να στερήσει ο γονιός από το παιδί την ευκαιρία να έχει μια meaningful, μια νοηματοδοτημένη, μια ζεστή, πραγματική σχέση με το γονιό, είναι κρίμα. Το παιδί να μην μπορεί να έχει αυτή τη σχέση με το γονιό. Είναι κρίμα. Δηλαδή το λέω και ως μητέρα, το λέω και ως ψυχολόγος, το λέω και ως κόρη, ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα να μοιραζόμαστε με τα παιδιά μας πράγματα που είναι σημαντικά και τα οποία αποκρύβουμε λόγω κοινωνικών στερεοτύπων, προκαταλήψεων, φόβων κλπ. Το οποίο όμως άμα τα πούμε θα μας φέρουν πιο κοντά με τα παιδιά μας και θα μας συνδέσουν. Και τα παιδιά μας μπορούν να αντέξουν ότι είμαστε άνθρωποι, ότι έχουμε αδυναμίες. Για παράδειγμα, δεν είναι αδυναμία το να είσαι γκέι, η αδυναμία είναι το κρατάς μυστικό. Ότι έχουμε κι εμείς τις δυσκολίες μας, ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να μιλήσουμε για κάτι προηγουμένως κλπ. Χαρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Για την πολλή δουλειά που έχεις κάνει, που έχεις ετοιμάσει τις σημειώσεις για αυτή την εκπομπή. Παιδιά, ο Χάρης είναι πολύ τακτικός. Προετοιμάζεται πολύ κάθε φορά που έχουμε μια εκπομπή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, Χάρη. Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να βοήθησα. Βεβαίως βοήθησες. Βεβαίως. Είναι πάντοτε βοηθητικά. Ωραία. Και είμαι σίγουρη ότι θα έρθουν και άλλα ερωτήματα τώρα. Ευχαριστούμε, Χάρη μου. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.